κάθε τώρα το πόδι κάτω. Έτσι. Πάτησε αυτό το ψευτο ξύλο. Ο Φώτης έρχεται παρεάκι. Έλα Φώτη, πες εδώ στο λαό της ΑΕΚ ό,τι θέλεις. Μίλα, πες τα όλα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Πώς βλέπεις το γήπεδο. Μια χαρά. Θα τελειώσει σε κανένα χρόνο. Όλα καλά πάνε. Δεν θα ανοίξει άλλο το ποδάρι έξω. Και θα κολλώσει από πίσω σου. Θα κολλώσει από πίσω σου εδώ που θα. Ανοίγει τώρα εδώ. Με τα. Βλέπουμε τώρα πώς δουλεύει το joystick ο φωτάρας. Και αυτά που κάνει με τα χέρια παιδιά πάνε και δίνουν οδηγίες εδώ στη πρέσα και στα βελόνια. Είναι καθήκον μου και υποχρέωσή μου να δείξω και τη δουλειά του Φώτη, όπως το παραλαμβάνω πάλι, γιατί και αυτό είναι δουλειά σαγιαστοφιάς. Δεν παίρνουμε μόνο κολόνες και τα λοιπά, θα παίρνουμε και το εργατικό προσωπικό όσο μποχθεί για να κατασκευαστεί το άψυχο, η άψυχη κολόνα, ο άψυχος πυλώνας, έτσι. Για να σταθούν αυτά θέλει εργατιά, θέλει μαστόρια. Ποιος είναι αυτός? Κάσε αδελφέ, πάρε τηλέφωνο το κάτω στο τέτοιο, στη Δημητσάνα. Έλα το φίδι να τεντώνει. Βάφτη κίτρινη ρε Φώτη, συνέχα το λέω στο κανάλι. Βάφτη κίτρινη. Δικιά σου είναι έτσι? Όχι, είναι της εταιρείας. Πες στην εταιρεία. Τι χρώμα είναι αυτό εδώ πέρα? Παιδιά, κοιτάξτε σε πόσα λίγα τετραγωνικά ο Φώτης καταφέρνει να ανοίξει τα πέντε βελόνια. Δεν είναι και το πιο εύκολο, έτσι. Γιατί είναι μικρός ο χώρος. Πόσο λένε το δικό σου? Ο άλλος είναι ο Γιώργος. Ο κοντός είναι ο Γιώργος. Αυτός είναι ο Μαγκή, τώρα καλό. Ο Μαγκή, ε. Άρε Μαγκή. Μαγκή είσαι δύναμη, τελείωσε. Πολλά εξής. Έλα ρε Γιώργα ρε. Έλα Γιώργο. Πεχταρά μου. Πεχταρά μου. Έτσι μπράβο. Αυτά είναι εμένα καημένη. Μαγκή από την Αιγύπτο είσαι, Αιγυπτιός. Πακιστάν, ε. Έρχεται τώρα παιδιά και η Βαρέλα, της Ιντερπετών, Ιντερπετών. Να κολλώσει και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της χειροδέτησης στο πλακάκι του τομέα 11. Πάμε να κολλώσουμε και να πέσει το πετό στην παρέλα του Φώτη μας. Πόσα κυβικά έριξες δυτικά? 20 κυβικά. Ξέρεις πόσο χωράει η Φώτη
Εκείνο εκεί το μικρό το πετρινεράκι που μεταφερόταν απέναντι. Αυτό το κουβαλάνε οι γερανοί, ναι. Αυτό ήταν το μισοκυβικό. Μισοκυβικό, έτσι. Υπάρχουν και το ενός. Εντάξει. Άρα παιδιά, τα βαρελάκια που βλέπαμε και πήγαιναν απέναντι εκεί που σκηνοθετήθηκε ο πύργος ελέγχου, απέναντι έτσι, ήταν μισοκυβικού την κάθε φορά. Λοιπόν, πρέσα ήρθε. Κυριστή! Ένα γεια στον κόσμο της ΑΕΚ, κύριος, όνομα, ο Γιάνναρος, πάμε με τον Γιάνναρο, έτσι, και εγώ θα πάρω την πορεία μου, εδώ, να ανέβω, πασχαλιά, τα ωραία, θα γίνεται εγώ κύριος, και πάμε, φτάσαμε παιδιά, περιμένοντας, εδώ, γυρνάει, η βαρέλα, βλέπουμε στο εσωτερικό να υπάρχει το σκυρόδεμα, να καθαρίσει λίγο το φακό, βλέπετε, και σε λίγο αυτό το υλικό θα πέσει εδώ μέσα. Πάμε, φαίνεται τώρα το υλικό, παιχταρά μου, με τον καφέ σου, παιχταρά μου. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Υγεία μόνο. Γεια στα χέρια σας. Εδώ με το Μάκη. Τελευταίες μικροδουλειές από τους καλούς βαδίτσιδες του Βαγενά. Για το που ακριβώς θα πέσει στο πετό. Φίλες και φίλοι, Κάτσου ρε Γιώργα ρε. Ξεκινάμε. Καθώς θα δείτε παιδιά εδώ, ήρθε και η άλλη πρέσα, καραμπίλια, να ρίξει στον πυλώνα. Δεν ξέρω αν θα κάνω και πέμπτο βίντεο. Γεμίζει τώρα με το μισοκυβικό η πρέσα, το οποίο πάμε να δούμε πόσα άδεια έχετε φθεί. Πάμε. Βουρ. Τομέας 11 παιδιά, το πλακάκι του τομέα 11 τώρα σκηνοθετούμε με την πρέσα του φίλου του Φώτη. Ποτάρος εδώ, άρε ποτάρα, τι κατάσταση. Τρία αμάξια θα πέσουνε, δηλαδή γύρω στα 25 κυπικά. Φώτη, άρχοντας είσαι. Κοιτάξτε παιδιά, σκηνοθέτηση. Καλούπια στον 9. Τσάπα χώματα στο 10. Και εδώ στον 11. Οργασμός των εργασιών. Thank you.
εγγραφέστε κουδουνάκι.